Βόλτα στα νησιά. Καλημέρα σε όλους, ναι. Βόλτα στα νησιά, όμορφες εικόνες. 7 και 38 ακριβώς δείχνουν εδώ τα ρολόγια. Ωραία. Είδες Πάρος. Πριν είδαμε και Μύκονο από ό,τι μας ενημερώσανε. Είδαμε και Μύκονο, είδαμε και Πάρο. Ξεκινήσαμε με όμορφες εικόνες και από την Καστέλα και το Σαρονικό. Να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Είπαμε ότι είστε τυχεροί όσοι βρίσκεστε, όσοι επιλέξατε αυτή την εβδομάδα για να πάτε διακοπές. Τουλάχιστον δεν θα βρίσκεστε μέσα σε πόλεις, εντός των αστικών τυχών, τώρα που ανεβαίνει πάρα πολύ και κατακόρυφα η θερμοκρασία, ειδικά από τη Δευτέρα. Όσοι αναγκαστικά θα πρέπει να παραμείνετε στις πόλεις, θα κάνετε υπομονή όπως θα κάνουμε και εμείς. Μία εβδομάδα είναι και θα περάσει. Θα προσπαθήσουμε παρέα, θα το παλέψουμε. Σε λίγο θα βρούμε τον Παύλο Σαρόγλου στη Θεσσαλονίκη, για να μας δώσει μια εικόνα και το τι γίνεται εκεί, αλλά και... Και το Χρήστο Στρατουλάκο, βέβαια. Για το δυσάρεστο που συνέβη χθες στην Πάτρα. Ναι, αυτό το πολύ δυσάρεστο χθες. Και μάλιστα νομίζω ότι υπήρχαν και προειδοποιήσεις από τις τοπικές αρχές για το σκέπαστρο, το στέγαστρο εκεί στο παλιό λιμάνι. Από το 2015 υπήρχαν προβλήματα στασιμότητας, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς. Και δυστυχώς ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του χθες και είχαμε και τραυματισμούς. Υπήρξαν και τρεις. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, διότι ήταν ένα γεγονός άκρος. Θα μπορούσε να έχει αποτραπεί όμως και ο θάνατος εδώ που τα λέμε. Την ημέρα που υπογράφηκε η συγκεκριμένη σύμβαση για την παραχώρηση στην εταιρεία, στον ιδιώτη που θα γκρέμιζε το συγκεκριμένο σκέπαστρο, συνέβη και το μοιραίο. Βέβαια, η κατάσταση γενικότερα δεν είναι και πολύ καλή σε όλα αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα λιμάνια της χώρας και με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και παραμένουν πολλές φορές υπό τη σκιά, κάτω από το κρυφή από τον ήλιο. Σε τέτοιες καταστάσεις, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν οικονομικός μετανάστης, ο οποίος πήγε να φορτίσει το κινητό του σε μια περιοχή η οποία υπήρχε η σήμανση ότι απαγορεύεται να πλησιάσει κάποιος γιατί είναι τιμόροπο. Αλλά η ανάγκη τον έφερε σε αυτή τη διαδικασία. Και είχαμε δυστυχώς αυτό το πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Για δυσάρεστα, πάντως, μιλάει και το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Τσεκούρι στο κοινωνικό τιμολόγιο, λέει το εξώφυλλό του, νέες αυξήσεις για τα λαϊκά νοικοκυριά. Παρέμβαση με ναι, είναι αφορμή, αυτό που είπαμε ναι. Πριν και θα το δούμε και σε λίγο αναλυτικά για τις αυξήσεις που θα έχουμε στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και βέβαια για τους φόρους οι οποίοι δεν σταματούν να έρχονται. Δηλαδή είναι τέτοια η συχνότητα πλέον που θα ορίζουμε τη ζωή μας και το τι έχουμε και τι δεν έχουμε με τους φόρους.